Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Φώτη, θέλω να σε καλημερίσω μάλλον και να σε ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι καλημέρα μια... σας, εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Είναι μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια για την παρουσία σου, για τις εμπειρίες που αποκτάς και εσύ σε ποδοσφαιρικό επίπεδο σε μια ιστορική ομάδα όπως είναι αυτή του Ολυμπιακού Βόλου. Και φυσικά να κάνουμε και μια μικρή αναδρομή στο τι έχεις ζήσει ως τώρα και με την φανέλα της ομάδας της πόλης μας του Πανετολικού. Να ξεκινήσω με ένα πρώτο σχόλιο για το χθεσινό παιχνίδι. Αγωνίστηκε η ομάδα χθες το μεσημέρι κοντά στον Πιερικό. Δυστυχώς το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό το οποίο θα θέλατε. Ήρθε ήττα με 1-0. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ και αντιλαμβάνονται και όσοι μας ακούνε, το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής είναι ανατρεπτικό και κάθε παιχνίδι ιδιαίτερα απαιτητικό. Έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι ακριβώς. Το πρωτάθλημα εμείς, για μας έχει πολύ χρόνο, δεν λύωσε τίποτα. Εμείς απλά κοιτάμε να κερδίζουμε κάθε Κυριακή. Χθες τώρα ήταν ένα παιχνίδι που από την αρχή μας πήγε καλά. Είχαμε την κατοχή, κάναμε αρκετές ευκαιρίες, είχαμε ένα δοκάρι. Αλλά είναι αυτός ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου. Χάσαμε τόσες ευκαιρίες. Δεχτήκαμε γκολ στο 87 και δυστυχώς χάσαμε και το παιχνίδι. Ωστόσο, η ομάδα διεκδικεί με αξιώσεις τους στόχους της. Αλήθεια, έχετε οριοθετήσει ποιοι είναι οι στόχοι σας για φέτος ή κοιτάτε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, Φώτη? Εμείς απλά κάθε Κυριακή θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Δηλαδή, εννοείται πως όλες οι ομάδες θέλουν κάθε Κυριακή να κερδίζουν και στο τέλος θα κάνουμε το ταμείο. Μάλιστα. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν έχει τεθεί, δηλαδή, θέλω να πω, εξ αρχής κάποιο συγκεκριμένο στόχος. Κοιτάτε βήμα-βήμα, παιχνίδι με παιχνίδι, να δείτε τι καλύτερο μπορείτε να αποκομίσετε και πώς μπορείτε να προχωρήσετε. Ακριβώς αυτό, γιατί φέτος γίνεται μια νέα προσπάθεια στον Ολυμπιακό Βόλου. Είμαστε ένα κράμα από νέους και έμπειρους παίχτες. Οι περισσότεροι είμαστε νέοι και πλαισιωνόμαστε από κάποια έμπειρα παιδιά. Και δεν μπορούμε να πούμε από την αρχή ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο. Ο στόχος μας είναι να βελτιωνόμαστε κάθε Κυριακή και να τιμάμε αυτή τη βαριά φανέλα. Μιλάμε για μια ιστορική ομάδα, όπως όλες οι ομάδες οι οποίες αγωνίζονται και στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής και στον όμιλό σας. Να γυρίσουμε λίγο πίσω, διότι το ξεκίνημά σου ήταν από τις ακαδημίες της ομάδας του Πανετολικού. Πώς πήρες αυτή την απόφαση? Ήταν κάτι το οποίο το ήθελες, το ζήτησες από τους γονείς, ότι θέλω να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο? Πώς ξεκίνησε για εσένα αυτό το όνειρο? Εγώ από μικρός ήμουν πάντα μία μπάλα στα πόδια, αλλά ήμουν ακόμα πολύ μικρός για να πάω σε ακαδημία. Έφτασε εκεί πρώτη Δευτέρα Δημοτικού και γύρισε και προς τον παπά μου ότι θέλω να, όπως λέμε μικρή, να πάω να παίξω μπάλα. Και με πήγε ο παπάς μου στον Πανετολικό και από τότε που πήγα δεν ξανά έφυγα ποτέ μέχρι πέρυσι. Μάλιστα. Ήμουν στον Πανετολικό από τη Δευτέρα Δημοτικού μέχρι 18 χρονών, 19. Είναι αρκετά τα χρόνια, αυτή είναι η αλήθεια, αρκετά τα χρόνια και 18 χρόνια όσα και ο μεγαλομέτοχος της ομάδας στην ομάδα. Έχεις μάθει και εσύ και τις αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί σε ιστορικό επίπεδο, είναι ιστορικές αυτές τις στιγμές για τον Πανετολικό. Οπότε επί της ουσίας ήσουν σε όλη την πορεία αυτής της παρουσίας ενός ισχυρού ηγέτη όπως ήταν όπως είναι ο κύριος Κοστούλας. Οπότε σίγουρα έχεις να θυμάσαι πολλά πράγματα θετικά, σημαντικά για σένα, συμβουλές που θα σας έδινε και ο ίδιος, φαντάζομαι, και οι προπονητές σας. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ο κύριος Κοστούλας άλλαξε την ιστορία του Πανετολικού. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί στον Πανετολικό. Και ελπίζω αυτή η αλλαγή τώρα να έγινε για καλό. Το ευχόμαστε. Πιστεύω ότι έγινε για καλό. Έτσι ακριβώς, Φώτη, όλοι μας αυτό ευχόμαστε. Στο κομμάτι των προπονήσεων αλλά και των παιχνιδιών που έδωσες όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τις ακαδημίες, τι είναι αυτό το οποίο κρατάς, τι έχει μείνει μέσα σου και το ακολουθείς ως μια συμβουλή, ως μια οδηγία? Τι είναι αυτό που έχεις κρατήσει από τους προπονητές σου και τα υπόλοιπα παιδιά με τα οποία συνεργάστηκες όλα αυτά τα χρόνια? Το πρώτο που έμαθα μέσα σε αυτή την ομάδα είναι το ήθος. Ειδικά σε αυτές τις ηλικίες πρέπει να κυριαρχεί
οι προπονητές πρέπει να πλάθουν και έναν χαρακτήρα στους παίκτες τους, ένα ομαδικό πνεύμα, ένα ήθος. Οπότε αυτό το πήρα και με το παραπάνω. Από εκεί και πέρα, στο θέμα του ποδοσφαίρου, εννοείται ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ που ήμουν σε μια τόσο οργανωμένη ομάδα με τους καλούς προπονητές. Όπως ήταν ο κύριος Ρήγας, ο κύριος Θεοδοσίου, ο κύριος Θαράσης και ο κύριος Λουσιάνο ένα χρόνο. Έχω πάρει πάρα πολλά από όλους τους. Με μια δυνατή παραπάνω στον κύριο Ρήγα, γιατί τον είχα τα περισσότερα χρόνια, από μικρό παιδάκι μέχρι 16 χρονών. Αυτό δηλαδή, χαίρομαι πολύ που πέρασα από αυτή την ομάδα. Πιστεύω ότι έχω πάρει πολλά εφόδια και για το ποδόσφαιρο αλλά και για τη ζωή μου στο μέλλον. Πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι μόνο το αθλητικό κομμάτι, είναι και το αυτό που είπες, το χαρακτήρα, για το ήθος και για την ίδια τη ζωή. Μαθαίνεις και πράγματα, είναι σαν ένα δεύτερο σχολείο επί της ουσίας. Ακριβώς αυτό. Μετά τον Πανετολικό και πριν ανακοινωθείς και ξεκινήσεις να αγωνίζεσαι και να συμμετέχεις στην ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου, υπήρξε, αν δεν κάνω λάθος, και ένα πέρασμα από τον Θησέα Αγριάς, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Με το που έφυγα από τον Πανετολικό, κοιτάζαμε για κάποιες ομάδες του Βόλου και πήγα σε μια ομάδα γάμα εθνικής στο Θησέα Αγριάς, εδώ στο Βόλο, δανεικός από τον Πανετολικό. Όπου ξεκινήσαμε καλά και στο κύπελλο Ελλάδος ξεκινήσαμε πολύ καλά, αλλά δεν κατέληξε όμως αυτό το πράγμα, γιατί η ομάδα έπεσε κατηγορία, άρχισαν να γίνονται διάφορα, έφευγαν παίχτες, προπονητές, και από εκεί και πέρα για μένα ήταν μια χαμένη χρονιά αυτή. Όμως ακόμη και από μια χαμένη χρονιά θεωρώ ότι κρατάς και προσπαθείς τουλάχιστον να κρατήσεις τα όποια καλά υπήρξανε για να σε βοηθήσουν και σαν ακόμα περισσότερο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Πέρυσι έχω κρατήσει ένα πολύ καλό που αγωνιστήκαμε στο κύπελλο Ελλάδος με το Μανσεραϊκό. Ήταν μια ομάδα γάμα εθνικής που αγωνίστηκε ουσιαστικά με μια β' εθνικής και ήταν και αυτό μια εμπειρία. Αυτό το καλό μπορώ να πω ότι το κράτησα. Και τώρα στον Ολυμπιακό Βόλο, πώς είναι εκεί τα πράγματα, πώς τα έζησες, καταρχάς πώς έγινε αυτή η συνεργασία, και πώς σε προσέγγισαν και οι άνθρωποι της ομάδας του Ολυμπιακού Βόλου? Κοιτάξτε, ο προπονητής που είχα πέρυσι στο Θησέα Αγριάς, που πηγαίναμε καλά μέχρι να φύγει ο κύριος αυτός, είναι ο κύριος Κώστας Σταματίου. Μάλιστα. Μία μέρα με πήρε τηλέφωνο επειδή είχε αναλάβει τεχνικός διευθυντής για τον Ολυμπιακό Βόλου και μου είπε πως έχουν τα πράγματα και μου έκανε μία πρόταση. Να σου πω την αλήθεια, δεν το σκέφτηκα. Δηλαδή, όταν σε παίρνει τηλέφωνο και από την άλλη μεριά είναι άνθρωπος του Ολυμπιακού Βόλου, δεν το πολύ σκέφτεσαι όταν είσαι ειδικά 19-20 χρονών. Και έχονται συνεργαστεί κιόλας μαζί του. Ακριβώς, και ξέροντας τι άνθρωπος είναι και τι προπονητής είναι, αλλά δεν ήταν σαν προπονητής, απλά τον εκτιμούσα σαν άνθρωπο και σαν άνθρωπο του ποδοσφαίρου. Μάλιστα. Και είπα κατευθείαν το ναι. Πήγα στα γραφεία, μίλησα με τη διοίκηση και έκλεισα μέσα σε πολύ λίγο χρόνο. Τώρα ο Ολυμπιακός Βόλου είναι μια πολύ οργανωμένη ομάδα, δεν της αξίζει να είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δηλαδή, καμία σχέση με υπόλοιπες ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής. Είναι καθαρά, δουλεύουμε πολύ επαγγελματικά, με ένα πολύ καλό προπονητή, με ένα πολύ καλό team. Έχουμε πολύ καλούς και έμπειρους παίκτες στην ομάδα με πολλές παραστάσεις. Οπότε εγώ νιώθω ότι αυτή τη στιγμή είμαι σε μια επαγγελματική ομάδα. Πολύ σημαντικό το ότι το λαμβάνεις και εσύ από πλευρά σου κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει αυτή η μορφή αδικίας, αν μπορώ να το πω έτσι, για το γεγονός ότι πολλές ιστορικές ομάδες μπαίνουν σε μια διαδικασία να πρέπει να κάνουν πρωταθλητισμό, αλλά να ανεβαίνει μόνο ένας. Αυτό είναι ακόμη δύσκολο και δυσκολεύει το ενδεχόμενο μιας άμεσης ανόδου πολλών ιστορικών ομάδων στις μεγαλύτερες κατηγορίες. Οπότε βλέποντας και κάνοντας βήμα-βήμα και εσύ προχωράς και βάζεις τις δικές σου βάσεις για κάτι ακόμη καλύτερο. Δεν είναι... Εμένα ο δικός μου στόχος είναι να βοηθήσω την ομάδα να κάνει, με τον τρόπο μου να βοηθήσω να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί σε αυτή την κατηγορία. Και την ομάδα και τον εαυτό μου. Πολύ σωστό. Αλλά πρώτα είναι η ομάδα, γιατί η φανέλα που φοράμε είναι πολύ βαριά και θέλουμε όλα τα παιδιά να την τιμήσουμε. Το αντιλαμβάνομαι. Ένα από τα όνειρά σου μέσα από το χώρο του ποδοσφαίρου που θα ήθελες τα επόμενα χρόνια να εκπληρώσεις? Έχω κάποιους προσωπικούς μακροχρόνιους στόχους.
ο πιο κοντινός στόχος είναι σίγουρα να, με τον Ολυμπιακό Βόλο να, να πάμε ένα σκαλί παραπάνω. Mm-hmm. Μετά από εκεί και πέρα, ποιος δεν θα ήθελε να παίξει στην ομάδα που αναδύθηκε, στην ομάδα που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και σαν άνθρωπος, για τον Πανετολικό μιλάω, οπότε είναι και αυτό ένα, ένα όνειρό μου. Και από εκεί και πέρα είναι άλλο ένα που θέλω να το κρατήσω για μένα, δεν το λέω, δεν το έχω πει σε κανέναν. Αυτό πάντως για τον Πανετολικό είναι ένα όνειρο που είχα από τότε που ξεκίνησα να παίζω σε αυτή την ομάδα. Και δεν τα κατάφερα την πρώτη φορά. Ελπίζω να τα καταφέρω στο μέλλον. Σου το ευχόμαστε ολόψυχα. Σου το ευχόμαστε ολόψυχα και νομίζω ότι έχοντας πρώτα και πάνω απ' όλα την υγεία σου και με την βοήθεια των κατάλληλων προπονητών, σίγουρα μπορείς να προχωρήσεις και να φτάσεις ψηλά. Εύχομαι τα καλύτερα, Φώτη, να είσαι καλά. Να μαθαίνουμε μόνο ευχάριστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.